Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της πρωινής ανάγνωσης. Και κοντά μας έχουμε τον κύριο Γιάννη Κουτσούκο, βουλευτή με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Κουτσούκο. Καλώς μας ήρθατε. Να είστε καλά. Να πάμε κατευθείαν. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην εκπομπή σας, έτσι. Είναι η πρώτη φορά, ναι. Ελπίζουμε να μας ξανάρθετε. Θα περάσετε καλά και θα μας ξανάρθετε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε την επίσκεψη του Πιέρ Μουσκοβισή σήμερα εδώ στην Αθήνα. Ήδη συναντήθηκε με τον κύριο Τσακαλώτο και κάνανε και δηλώσεις εισερχόμενοι στη συνάντηση. Κυρίως ο Μουσκοβισή αυτό. Κυρίως ο κύριος Μουσκοβισή. Και μας ενδιαφέρει τι είπε ο Επίτροπος. Πριν πω στο στούντιο, είδα από τους καλούς σας συναδέλφους που φροντίζουν να μας ενημερώνουν ότι ο κύριος Μουσκοβισή είπε ότι είμαστε κοντά, αλλά έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Νομίζω είναι μια δήλωση που τα λέει όλα. Τα λέει όλα με την εξής έννοια. Ότι πολιτικά η κυβέρνηση λέει ότι θέλει να κλείσει την αξιολόγηση. Εγώ δεν θέλω να το αμφισβητήσω αυτό, δηλαδή τη βούληση των προθέσεων. Από την άλλη μεριά, ο τρόπος που διαπραγματεύεται, η αμφιθυμία που έχει δείξει, η αναποτελεσματικότητα ορισμένων υπουργών, δεν επέτρεψε να αξιοποιηθεί όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε χάσει την 5η του Δεκέμβρη που είχε ανακοινώσει ο κ. Τσακαλώτος. Με βάση αυτά που είπε χθες ο κ. Ντάισεμπλουμ, θα χάσουμε και τις 20 του Φλεβάρη. Και καλό καλοκαίρι. Αν πάμε καλοκαίρι, κύριε Κουτσούκο, δυστυχώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, διότι 14 Μαρτίου, ψέματα, μέσα στο Φεβρουάριο κλείνει η Βουλή της Ολλανδίας, γιατί έχουν εκλογές 14 Μαρτίου. Χωρίς, αν δεν μπορούν να περάσουν από τα κοινοβούλια, τι είναι η συμφωνία και είναι, τι... Εντοπίζεται ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί έχει υποθεί και στο παρελθόν ότι οι εκλογικοί κύκλοι στην Ευρώπη δεν συμπίπτουν με τους δικούς μας πολιτικούς και κομματικούς σχεδιασμούς. Γι' αυτό και η Ευρώπη είναι ένα δύσκολο πράγμα. Με την έννοια ότι έχουμε πολλά κόμματα, πολλά κοινοβούλια και όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνεις υπόψη. Και πρέπει να τα λαμβάνεις υπόψη έγκαιρα, διότι όταν φτάνεις στο παραπέντε, τότε πας με το πιστόλι στο γκρόταφο. Φοβάμαι λοιπόν κάτω από αυτές τις συνθήκες μια συμφωνία η οποία θα είναι επαχθής και θα την κάνει η κυβέρνηση καθώς έχει διαμορφώσει το δικό της success story. Δηλαδή λέει θα έχουμε ανάπτυξη το 17. Θα έχουμε το 18. Αυτό θα μας δώσει τα περιθώρια να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική, να έχουμε δημοσιονομικό αέρα. Άρα τα δίνει όλα για να κλείσει μια διαπραγμάτευση. Αυτό όμως ως βούληση έρχεται σε αντίθεση με όλη την πρακτική. Αυτό ήθελα να σημειώσω νωρίτερα. Και επειδή η πρακτική λοιπόν αυτή, η αμφιθυμία, οι κολλησιεργίες, άλλα λέμε μέσα και άλλα λέμε έξω, σπαταλά το χρόνο. Και ο κύριος Τουρνάρας εδώ προχθές, που μας παρουσίασε την ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, μας είπε, μας απέδειξε δηλαδή ότι ο χρόνος είναι χρήμα, φοβάμαι ότι αυτό θα το πληρώσουμε σε χρήμα. Είπατε πριν για την κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει αυτά που μας έχουν ζητήσει, δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα μέτρα που θα έπρεπε. Εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο έχετε δει πως έχουν πολλά νομοσχέδια, ό,τι έπρεπε να ψηφιστεί, ήταν στις προϋποθέσεις, τα προαπαιτούμενα, έχει ψηφιστεί, έχει μείνει στην ουσία φορολογικό, ασφαλιστικό. Τα βασικά που όμως. Είναι καιρό αυτά τα αγκάθια που δεν κλείνουν. Ναι. Θα έλεγα όμως για να είμαστε απολύτως συνεννοημένοι ότι πολλά από αυτά τα ζητήματα τα έχει ανοίξει ο χρόνος που σπαταλήθηκε. Διότι έχοντας υπόψη και την εμπειρία των προηγούμενων διαπραγματεύσεων και όχι αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων κάνουν μια εκτίμηση θεσμοί και σου ζητάνε παραδείγματος χάρη το 14 το Δουνουτού 3 δισμέτρα και το 16 σου ζητάνε 6 δισμέτρα. Δηλαδή, όταν χάνεις χρόνο, όταν αυτός ο χρόνος μετατρέπεται σε μείωση του ΑΕΠ, σε απώλεια επενδύσεων, τότε αναγκαστικά δυσκολεύουν τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα ότι ναι, τα ψηφίζει η κυβέρνηση, αλλά πώς υλοποιούνται. Κύριε Κουτσούκο, υπάρχει μια σειρά δηλώσεων που εμένα τουλάχιστον λιγάκι, αλλά εσείς σαν πολιτικός θα μπορέσετε να τις ερμηνεύσετε διαφορετικά. Ο Πρωθυπουργός, όταν πρωτορωτήθηκε, είπε ότι ούτε ένα μέτρο. Ούτε ένα ευρώ σε μέτρα. Στη συνέχεια είπε για αρχές. Μόλις χθες ο κύριος Τζανακόπουλος είπε ότι θα περάσει η διαπραγμάτευση χωρίς ούτε ένα ευρώ σε μέτρα. Από την άλλη πλευρά ο κύριος Τσακαλώτος όμως βάζει στο τραπέζι αυτά τα οποία μόλις πριν από λίγο μας είπατε. Το φορολόγιο το ήδη έχει πέσει στο τραπέζι διαπραγμάτευση. Τι πρέπει να... Καταρχήν θεωρώ και θα μου επιτρέψετε ας πούμε την έκφραση εντελώς γελίο να ισχυρίζεται ο κύριος Τσακαλώτος. Όταν ρωτήθηκε από συνάδελφό σας ότι ούτε ένα ευρώ μέτρο αφορούσε το ακροατήριο
στο εξωτερικό. Ναι. Και όχι το ακροατήριο στο εσωτερικό. Τον Μπαρμπαμίτσο δηλαδή από το Περιστέρι που θα κληθεί να κληθεί. Αυτή η διπλή γλώσσα μας κοστίζει, διότι δεν υπάρχουν κουτόφραγκοι. Τα παρακολουθούν όλα. Τα παρακολουθούν όλα. Έχουν ανθρώπους, έχουν δίκτυα, τα παρακολουθούν όλα. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, διαπραγμάτευση χωρίς εν την παλάμη και ούτω βοήσομεν, δεν πρόκειται να κλείσει. Τώρα, το κόνσεπτ της κυβέρνησης, ότι ναι θα τα ψηφίσουμε αλλά δεν θα εφαρμοστούν, είναι μια συνταγή η οποία κατά τη γνώμη μου θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί, θέλω να σας πω, και για τη συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Διότι οι κοινοβουλευτικές ομάδες, εγώ είμαι και προσωπικά βιώματα, όπως ξέρετε, νιώθουν την πίεση του απλού κόσμου. Ναι. Και ήδη έχουμε δει τα πρώτα δείγματα κάποιων αντιδράσεων βουλευτών της πλειοψηφίας. Είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε στον ΑΝΕΛ. Ναι, άρα, για να πιστεί η πλειοψηφία να ψηφίσει, θα πρέπει να έρθουν τα μέτρα με ένα τέτοιο περιτύλιγμα ότι ναι, μεν τα ψηφίζουμε, αλλά προσέξτε, η επιτυχία της ελληνικής οικονομίας δεν θα επιτρέψει την υλοποίησή τους. Αναφέρομαι κυρίως στην επέκταση του κόφτη. Σε ό,τι αφορά όμως το αφορολόγητο, υπάρχει η συνταγή να πλασαριστεί με μια θεωρία δικαιοσύνης. Με την έννοια δηλαδή, ναι, μεν κατεβάζω το αφορολόγητο, αλλά θα το επενδύσω με τα τέκνα της κάθε οικογένειας, με ενδεχόμενη αναδιάρθρωση της κλίμακας, με μια δέσμευση για μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ στο προσεχές μέλλον, αν πάνε καλά τα δημοσιονομικά. Άρα, το πακέτο, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως βλέπω τις συζητήσεις, θα έχει μέτρα τα οποία θα υπόκειται στις αιρέσεις της επιτυχίας του προγράμματος, αλλά θα έχει και μέτρα τα οποία άμεσα θα έχουν αντίκτυπο σε πλατιές. Όταν λέει ο κ. Κοτσούκος ότι είχε προσωπική εμπειρία, είχε παραιτηθεί από την κυβέρνηση Παπαδήμου, έτσι αν θυμάμαι καλά, ναι, για τον κατώτατο μισθό. Καλά, θα θυμάστε. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Κουτσούκο. Και νομίζω ότι αν είχε αξιοποιηθεί καλά και ένα το μήνυμα, ίσως τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης να ήταν καλύτερα. Εσείς τώρα ως αντιπολίτευση θα θέλετε μία αξιολόγηση να κλείσει γρήγορα άρων-άρων, μόνο για να πούμε ότι έκλεισε και κατάφερε η κυβέρνηση να την κλείσει με επιτυχία. Μία αξιολόγηση, η οποία δηλαδή είναι καλύτερη μία γρήγορη αξιολόγηση, έστω και πολύ κακή, ή πιο αργά να διαπραγματευτούμε και ότι βάλουμε και κερδίσουμε. Αυτοί που έχουν τα γένια έχουν και τα χτένια, τη γνωρίζετε. Η κυβέρνηση λοιπόν είχε όλο το χρόνο, από τότε που έχει υπογραφεί το τρίτο μνημόνιο, από τότε που έχει ψηφίσει τους προϋπολογισμούς, γιατί στους προϋπολογισμούς έχουν ενταχθεί οι δημοσιονομικοί στόχοι, τα μέτρα σωρευτικά, θέλω να σας θυμίσω, των δύο προϋπολογισμών του 2015, του 2016 και του 2017 είναι 12,5 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν είχε το χρόνο να τα διαχειριστεί χωρίς να μας φτάσει στο παραπέντε και να τίθεται σε εμάς στην αντιπολίτευση, που δεν έχουμε καμία συμμετοχή σε αυτή την υπόθεση, το δίλημα, θέλετε άρων-άρων. Δεν μπορούμε να πούμε θέλουμε άρων-άρων να δεσμεύσουμε τη χώρα για τα επόμενα χρόνια και τους επόμενους πρωθυπουργούς και να ξαναβασανίσουμε το λαό. Θέλουμε μια διαπραγμάτευση η οποία να έχει μια αξιοπρέπεια σε σχέση με το τι προσδοκά ο λαός. Αν όμως η κυβέρνηση δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό, γιατί έφτασε μέχρι εδώ που έφτασε, τότε πρέπει η ίδια να πάρει αποφάσεις. Αν δεν μπορεί δηλαδή, υπάρχει ο δρόμος της δημοκρατίας, που είναι η παρέτηση και οι εκλογές. Εγώ δεν μιλάω. Όχι, δεν μιλάω. Εγώ το λέω και... αν η κυβέρνηση μας βάλει εμάς το δίλημα. Η κυρία Γεννηματά το λέει όμως. Η κυβέρνηση. Εγώ δημοκρατική συμπαράταξη. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μεταφέρει σε εμάς το δικό της πρόβλημα. Πρέπει να το λύσει η ίδια. Όπως επιλέξει. Ή θα έρθει να πείσει τη Βουλή και κατ' επέκταση το ακροατήριο τον ελληνικό λαό, ότι αυτά τα μέτρα είναι μέτρα εξόδου, ή δεν θα τα αποδεχτεί και θα διαλέξει το δρόμο των εκλογών. Δεν υπάρχει μια συνενετική λύση, κύριε Κουτσούκο, από τη στιγμή που ακούμε συνενετικές φωνές και από τη δική σας δημοκρατική συμπαράταξη, κύριο Στοχαρόπουλος για παράδειγμα, αλλά και άλλοι φορείς, κόμματα με συγχωρείτε, τα οποία λένε ας συνενέσουμε, εν πάση περιπτώσει. Ωρα. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι μια συνενετική λύση. Μου θυμίζετε τις πρωτοβουλίες που είχαμε πάρει το 2012 για Εθνική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, τις είχε διατυπώσει τότε ο κύριο Βενιζέλο σε αυτές τις θέσεις. Και βιάστηκαν πολύ. Η σημερινή πλειοψηφία, κατά κύριο λόγο, βιάστηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, να πει ότι αυτά είναι κόλπα για να ξαναείμαστε στο παιχνίδι την ώρα που ο λαός μας τιμωρεί. Λοιπόν, παραβιάζεται ανοιχτές θύρες. Η πολιτική των συνενέσεων αυτή τη στιγμή είναι η κεντρική πολιτική της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, με μία προϋπόθεση, ότι θα έχουμε τέτοιους πολιτικούς συσχετισμούς
που θα εγγυώνται ότι ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση με δεσμεύσεις, όπως είναι σταθερότητα στο φορολογικό σύστημα, όπως είναι ένα σχέδιο προσέλκυσης επενδύσεων, όπως είναι αξιοποίηση της περιουσίας, όπως είναι η αξιολόγηση των δομών του δημοσίου και τόσα άλλα που ακουμπάνε στην κοινή λογική, θα μας δώσουν τη δυνατότητα σε αυτό το σχέδιο να συμμετέχουν όλες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι θα αλλάξουν οι σχετισμοί. Δεν μπορεί να γίνει αυτό με τον κύριο Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ leader. Έχει αποδείξει ότι δεν το ήθελε. Αν το ήθελε, δεν θα παραβίαζε τον οδικό χάρτη που συμφωνήθηκε το 2015. Μετά δηλαδή τη σύσκεψη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μπροστά σε αυτό το δραματικό κλίμα ή Brexit ή μέτρα, που συμφωνήθηκε και στηρίξαμε τη συμφωνία παραμονής της χώρας, ο κ. Τσίπρας είχε δεσμευτεί για έναν οδικό χάρτη. Τον παραβίασε, πήγε σε εκλογές για να λύσει τα εσωκομματικά του και έκανε κυβέρνηση με τον κ. Καμένο. Άρα, ο κ. Τσίπρας τον παραβίασε. Κύριε Κουτσουκο, να δούμε ένα άλλο σοβαρό θέμα στην Επιτροπή Περιφερειών. Ναι, την περιφερειακή διάσταση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης περιέγραψε χθες στην Επιτροπή Περιφερειών η Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλειας και Αλληλεγγύης, η κυρία Θεάνο Φωτίου, να παρακολουθήσουμε τι είπε. Πρόκειται για την υλοποίηση του νόμου περί εθνικού μηχανισμού ένταξης και προβλέπει τη δυνατότητα των πολιτών να προσέρχονται σε ένα γραφείο που θα εγκατασταθεί σε κάθε δήμο της χώρας και θα συνδέεται με την περιφέρεια και την κεντρική κυβέρνηση και όπου με βάση το άφημί τους θα μπορούν οι άνθρωποι να αιτούνται και να βλέπουν αν δικαιούνται κάποιο επίδομα, αποζημίωση ή συμμετοχή σε κοινοτικό πρόγραμμα. Πρόκειται για την ολοκλήρωση μιας διαδραστικής πλατφόρμας, ενός εθνικού μηχανισμού που περιέγραψε ως εργαλείο η κυρία Φωτίου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και συγκεντρώνει 17 φορείς που δίνουν μέχρι τώρα 125 διαφορετικά επιδόματα. Πλέον οι μνημονιακές πρόνοιες έσπρωξαν την πολιτεία να βάλει μια τάξη και να οργανώσει όλες τις δομές και τα δίκτυα του κράτους, των πολιτών, της αυτοδιοίκησης και της εκκλησίας, να αναδιατάξει δηλαδή την πρόνοια και την κοινωνική αλληλεγγύη υπέρ 6 κατηγοριών πολιτών που πραγματικά αυτοί έχουν ανάγκη, όπως το απροστάτευτο παιδί, το εγκαταλελειμμένο με σύνδρομο Down ενδεχομένως, οι ηλικιωμένοι που βρίσκονται μόνοι, ενδεχομένως σε μεγάλη ένδια ή με Αλτσχάιμερ, οι ανάπηροι, οι άστιγοι, οι Ρωμά και η τελευταία κατηγορία, αυτή η μεγάλη δεξαμενή που δημιουργήθηκε από την οικονομική κρίση, δηλαδή το 8% του πληθυσμού που ζει σε ακραία φτώχεια και το 35% των συμπολιτών μας που κινδυνεύουν να βρεθούν σε φτώχεια. Όλοι αυτοί οι ευάλωτοι άνθρωποι, και αυτό είναι η υποχρεωτική, η κοινοτική, τον ΕΣΠΑ επιταγή, θα βρεθούν πλέον κάτω από ένα δίχτυ προστασίας πολλαπλών μορφών, το οποίο θα εκπορεύεται μεν από την κυβέρνηση, αλλά θα υλοποιείται και θα στηρίζεται στις περιφέρειες και στους δήμους. Ο σχετικός νόμος, να θυμίσουμε, για τον Εθνικό Μηχανισμό Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής, ψηφίστηκε μόλις τον περασμένο Νοέμβριο. Το σύστημα, όπως το περιέγραψε στα μέλη της Επιτροπής η κυρία Φωτίου, είναι ένα γεωπληροφοριακό σύστημα που θα απασχολεί 54 ανθρώπους στους 325 ελληνικούς δήμους. Το σχεδίασε χωρίς κόστος η ΕΔΙΚΑ, δωρεάν, οπότε και της ανήκουν τα εύσημα. Το γεωπληροφοριακό αυτό σύστημα έχει τρία μητρώα. Ουσιαστικά διασυνδέθηκαν όλες οι βάσεις δεδομένων του κράτους που είχαν τους μέχρι τώρα ωφελούμενους από επιδόματα, οποιαδήποτε επιδόματα από οπουδήποτε, από Δήμο, Περιφέρεια και από την κυβέρνηση. Και για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά θα μπαίνει το αφημί και θα εμφανίζεται δίπλα πόσα και τι επιδόματα παίρνει κανείς και από πού. Αυτό είναι το πρώτο μητρό. Το δεύτερο είναι όλων των ιδρυμάτων. Και το τρίτο είναι των προγραμμάτων, είτε από ΕΣΠΑ, είτε από Δήμους, Περιφέρειες κλπ. Αυτά τα τρία μητρώα τρέχουν σε ένα σύστημα που εμφανίζεται στην οθόνη ενός υπολογιστή, σε 325 οθόνες σε όλους τους Δήμους, στο Υπουργείο και στις 13 Περιφέρειες. Όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Φωτίου, πηγαίνει ο άνθρωπος αξιοπρεπώς στα κέντρα κοινότητας μέσα στα δημοτικά γραφεία και ρωτάει, λέει το αφημί του και του λένε αμέσως, βγαίνουν όλα δηλαδή στην οθόνη, τι δικαιούται. Με το σύστημα είναι συνδεδεμένα και συνλειτουργούν το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, το Εθνικό Κέντρο Αλληλεγγύης και ο ΑΕΔ. Χρειάστηκαν 52 εκατομμύρια ευρώ για να στήσουμε 254 κέντρα κοινότητας και είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που τα πλήρωσε. Μάλιστα, αυτά υποθήκανε. Τώρα ο κύριος Κουτσούκος ήταν είναι στην Επιτροπή. Κύριε Κουτσούκο, να μας πείτε συμπερασματικά τι ακριβώς τώρα έχει υποθεί. Χθες με πρωτοβουλία της Επιτροπής Περιφερειών είχε κληθεί η κυρία Φωτίου να παρουσιάσει το δίκτυο του Εθνικού Συστήματος
για την προστασία των αδυνάμων, το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης και το καθεξής, το οποίο υλοποιείται με βάση τον τελευταίο νόμο που ψηφίσαμε στη Βουλή. Θέλω να σας θυμίσω ότι συζητήσεις που κράτησαν αρκετά χρόνια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε μια στη λεγόμενη Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και του Αποκλεισμού. Εγκρίθηκε στο τέλος του 2014, το Δεκέμβριο του 2014, ήταν ο κύριος Γκεγκέρογλου τότε αρμόδιος υφυπουργός. Αυτό το σχέδιο προέβλεπε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο το ξεκίνησε η προηγούμενη κυβέρνηση πιλωτικά σε 13 δήμους, έναν σε κάθε περιφέρεια. Η σημερινή κυβέρνηση το επέκτηνε και ως μετεξέλιξη αυτού ήρθε το σημερινό ΚΕΑ, δηλαδή απλώς αλλάξαμε το όνομα. Αυτό προβλέπει ότι δεν υλοποιείται κεντρικά, αλλά υλοποιείται σε συνδυασμό με τους δήμους και τις περιφέρειες. Γι' αυτό έχει υπηρεσίες σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο και έχει και συστήματα διαβούλευσης. Αυτό παρουσίασε χθες η κυρία Φωτίου. Και οι ουρές στην Αθήνα, το σύστημα που πέφτει. Οι ουρές είναι αποτέλεσμα των πεπερασμένων δυνατοτήτων που έχουν οι Δήμοι να εξυπηρετήσουν μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Αυτό εμφανίστηκε κυρίως στην Αθήνα. Ναι, στην Αθήνα. Στην περιφέρεια μια καλύτερη προετοιμασία θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί. Ακούστε, η κριτική δική μας στην κυβέρνηση δεν είναι τόσο οι ουρές, είναι όσο η καθυστέρηση. Γιατί μην ξεχνάτε τώρα ότι είναι 2 χρόνια στην κυβέρνηση, κυρία Φωτίου, αρμόδια. Επομένως, θα μπορούσε αυτό να το έχει βάλει να το έχει βάλει πιο νωρίτερα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αντί το πιλωτικό στους 13 δήμους, τώρα θα το είχαμε απλώσει σε όλη την Ελλάδα. Και κυρίως η αξία αυτού του προγράμματος δεν είναι να δώσει τα 200 ευρώ. Τα έχει ανάγκη αυτό ο κόσμος. Η αξία αυτού του προγράμματος είναι η επανένταξη. Δηλαδή να μην δημιουργήσει μόνιμους φτωχούς στο περιθώριο που να περιμένουν τα 200 ευρώ, αλλά να τους δώσει ευκαιρίες ένταξης στην κοινωνία και στην απασχόληση. Να αναγνωρίσετε όμως κι εσείς ότι είναι κάτι που το ξεκινήσατε, όπως είπατε εσείς, ο κ. Γκεγκέρογλου, και η κυβέρνηση αυτή το επέκτηνε και το συνέχισε. Έτσι. Και καλά έκανε. Ναι. Εξάλλου ήταν και μέσα στις μνημονιακές δεσμεύσεις. Ναι. Και γι' αυτό εμείς και ψηφίσαμε τις σχετικές διατάξεις. Τώρα, κύριε Κουτσούκο, θα χρησιμοποιήσω και την ιδιότητά σας σαν πρώην πρόεδρος της ΑΔΔ, αλλά ναι, το αλληλεπιδρύμης παρελθόν, αλλά και σαν υφυπουργός εργασίας, να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτό που προέκυψε με τον κύριο Σκουρλέτη, ο οποίος έθεσε θέμα λήξης της ομοιρίας των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και με κάποιο τρόπο αυτή η μετατροπή αορίστου. Ναι, εγώ δεν άκουσα τις δηλώσεις του κύριου Σκουρλέτη, τις είδα σήμερα το πρωί και δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε. Πιστεύω θα το διευκρινίσει κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, γιατί έχει καταθέσει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά δεν είναι του Υπουργείου Εσωτερικών, ουσιαστικά είναι 7 Υπουργείων. Πρόσεξε, το Σύνταγμα με την συνταγματική αναθεώρηση του 2001 απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αόριστου. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί κάθε φορά οι αρμόδιοι φορείς, δηλαδή δήμοι, νομικά πρόσωπα και κεντρικές υπηρεσίες, έπαιρναν για έκτακτες υποτίθεται ανάγκες κατ' εξαίρεση όλων των διαδικασιών προσωπικό, ανανέωναν τις συμβάσεις και στο τέλος δημιουργείται ένα κίνημα μονιμοποίησης. Και δικαίως ένας άνθρωπος που δουλεύει 5 και 10 χρόνια σου λέει: επιτέλους λύσαμε το πρόβλημα, μην μου κρατάς όμηρο. Αλλά έτσι παρακάμπτεις το ΑΣΕΠ, τιμωρείς αυτούς που σπουδάζουν, που διαβάζουν, που προσδοκούν με ένα αξιοκρατικό σύστημα να μπουν στο δημόσιο, τους βάζεις στο περιθώριο. Και που έχουν περάσει και από το ΑΣΕΠ. Και ευνοείς τους επιτίδιους. Άρα λοιπόν, αν αυτό που είπε ο κ. Σκουρλέτης έχει σαν στόχο να λύσει ένα πρόβλημα ανθρώπων που έχουν ενταχθεί στο δημόσιο με κάποιες διαδικασίες διαφανείς και αξιοκρατικές, που όντως υπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αυτό μπορούμε να το δούμε. Εάν έχει στόχο όμως να τακτοποιήσει είτε ημέτερους είτε επιτίδιους, νομίζω ότι πρέπει να το αποκρούσουμε. Πάντως θα τακτοποιήσει, αν τακτοποιήσει με αυτό το νομοσχέδιο, όπως είπε και ο Σκουρλέτης, η κυβέρνηση χιλιάδες συμβασιούχους ορισμένου χρόνου που δεν αποκτήθηκαν επί κυβερνήσεως μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Το φαινόμενο. Είναι πολλά χρόνια. Είναι 12, 13, 14, 15 χρόνια. Σας θυμίζω το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου, το οποίο ήρθε να υλοποιήσει με έναν τρόπο
Τώρα δεν θέλω να το κρίνω γιατί είναι και πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Παυλόπουλος. Δεν σημαίνει ότι δεν κρίνουμε την πολιτική του σαν υπουργό. Την έχουμε κρίνει και την έχουμε επικρίνει και αυτό δεν το ψηφίσαμε. Αλλά ήρθε να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που έθεσε η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η οποία είπε ότι όταν ανανεώνεις τη σύμβαση πάνω από 24 μήνες διαρκώς, πάει να πει ότι αυτός ο εργαζόμενος είτε είναι στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες, επομένως πρέπει να τον έχει αγορήσει τον χρόνο. Mm-hmm. Πρέπει να αλλάξει. Υπάρχει και ευρωπαϊκό κεκτημένο δηλαδή. Αυτή η ομοιρία. Τώρα να έρθουμε λιγάκι στο θέμα του. Λέω σχετικά με τα εσωτερικά. Βλέπουμε ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ αρχίζουν και συγκεντρώνουν. Ήδη είναι νομίζω δεύτερη δύναμη, μάλλον πρόκειται να γίνει το τρίτο κόμμα στην Βουλή ο πλευράς κοινοβουλευτικής δύναμης. Το ελπίζουμε. Ναι, και βλέπουμε και τις δημοσκοπίες που δείχνουν μια άνοδο. Όλη αυτή η κινητικότητα, κύριε Κουτσούκο, πού θα οδηγήσει? Καταρχήν, επειδή αναφερθήκατε στην κοινοβουλευτική μας δύναμη, θέλω να κάνω μια παρατήρηση και ένα σχόλιο σε σχέση με μια πρωτοβουλία που είχαμε πάρει στο παρελθόν. Η οποία και αυτή λιδωρήθηκε, όπως εκείνη που σας είπα νωρίτερα για το 12, για την Εθνική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, που αφορούσε την συνεργασία των δυνάμεων του Δημοκρατικού Τόξου για την απομόνωση των φασιστικών φαινομένων. Τότε η Χρυσή Αυγή δεν ήταν στη Βουλή. Αυτή μας η πρωτοβουλία τότε λιδωρήθηκε, επίσης εκλήφθηκε ως μια πρωτοβουλία για να μας βγάλει από τον απομονωτισμό. Είδατε όμως ότι στο βαθμό που δεν συνεργάζονται οι δυνάμεις του Δημοκρατικού Τόξου και δεν υπάρχει μια αποτελεσματική πολιτική καταδίκης και περιθωριοποίησης του φασισμού, τα φαινόμενα αυξάνουν. Είχαμε επεισόδια εχθές στα δικαστήρια. Άρα η παρουσία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ως τρίτη δύναμη στη Βουλή θα έχει και αυτό τον συμβολικό χαρακτήρα, πέραν των άλλων που πρέπει να κάνουμε για να απομονώσουμε το φαινόμενο του φασισμού. Όμως η ουσία είναι ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη αυτή τη στιγμή προσπαθεί να εκφράσει με τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η κυρία Γεννηματά έναν διάσπαρτο χώρο της κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας, ο οποίος υπέστη τα πάνδυνα την περίοδο των πρωτοβουλειών που είχαμε πάρει για να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Δηλαδή μας στοχοποίησαν όλοι ως μνημονιακούς, εθελόδουλους και ούτω καθεξής. Ο χώρος κατακαιρματίστηκε, αλλά όμως ο κατακαιρματισμός αυτού του χώρου νομίζουμε ότι είναι επιζήμιος για την πορεία της χώρας και πιστεύω ότι οι πρωτοβουλίες της κυρίας Γεννηματά είναι στη σωστή κατεύθυνση, αποδίδουν και ελπίζω αυτοί όλοι που στο όνομα του ΠΑΣΟΚ έγιναν νοματέοι και θέλουν να ξαναπαίξουν ρόλο, να σκεφτούν πάρα πολύ καλά ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Ότι δηλαδή μέσα στο χώρο πρέπει να υπερασπίσουν την ιστορία τους και όχι με αρχηγηλίκια ή διαδρομές μοναχικές. Ωραία. Να μας πείτε λίγο όμως το χρονοδιάγραμμα. Θα πάτε σε συνέδριο, έχει θα μαζευτούν αποφασίσει όλες οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς, κινήματα, πρωτοβουλίες, πρώην κόμματα. Έχει αποφασίσει το επιτελικό όργανο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ένα προγραμματικό συνέδριο θέσεων και διαβούλευσης μέχρι το καλοκαίρι. Η πρόταση είναι σε όλες τις δυνάμεις να συμμετάσχουν. Ήδη θέλω να σας θυμίσω ότι μια επιτροπή διαβούλευσης στην οποία συμμετείχε και το Ποτάμι είχε διαμορφώσει ένα πλαίσιο προοδευτικών μεταρρυθμίσεων και ήδη έχουμε δώσει στη δημοσιότητα και 50 θέσεις ως οδικό χάρτη. Μια ομάδα από το Ποτάμι, όχι κεντρικά το Ποτάμι. Αυτή ήταν κεντρικά. Κεντρικά. Μην κοιτάτε μετά πώς πήγε η ιστορία των διαπραγματεύσεων με τον κύριο Θεοδωράκη. Γιατί έκλεινε μετά προς την κυρία Διαμαντοπούλου στην κίνηση που έχει κάνει και στην πρωτοβουλία προς τα εκεί ο κύριος Θεοδωράκης. Δεν θέλω να το σχολιάσω τώρα, ο κύριος Θεοδωράκης έκανε πίσω. Όμως εμείς κρατάμε το θετικό αυτής της συμφωνίας των πολιτικών θέσεων και με αυτό το πλαίσιο θα τους καλέσουμε όλους. Και όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν. Όσοι πιστοί προσέλθετε, αλλά όχι σε μια διαδικασία ότι ήρθαμε και προσκυνάμε, αλλά σε μια διαδικασία ανοιχτού διαλόγου, συνδιαμόρφωσης αυτού του πλαισίου και της πορείας. Διότι η πρόταση της κυρίας Γεννηματάς, επιτρέψτε μου, ήταν από πέρυσι ότι αυτό πρέπει να μετεξελιχθεί σε ένα καινούριο φορέα, ο οποίος θα εκλέξει και ηγεσία από τη βάση. Mm-hmm. Όπως είχε ξεκινήσει το ΠΑΣΟΚ από παλιά και μετά μας ακολούθησε. Για ένα νέο κόμμα, με άλλη βάση και όλα αυτά τα κόμματα υπό την ομπρέλα του. Άρα έχουμε το πλαίσιο μιας μεγάλης κεντροαριστεράς. Ωραία, κύριε Κουτσούκο, να έρθουμε και λίγο, έχουμε κάνα δύο λεπτά ακόμα και συνήθως μας θέλουμε να ρωτάμε και τοπικού ενδιαφέροντος. Οι αγρότες είναι εδώ, θα συναντηθούν με την κυβέρνηση, τον κύριο Δραγασάκη.
και συναρμόδιους υπουργούς. Θέλω να μου πείτε εκεί στην Ηλία τι σας λένε οι αγρότες. Ακούστε, στην Ηλία οι αγρότες πέρασαν το προηγούμενο διάστημα από τον Σεπτέμβρη και μετά μεγάλες φυσικές καταστροφές, δηλαδή ανεμοστρόφιλους, βροχοπτώσεις, μετά ήρθαν παγετοί, χιόνια, έχουν τεράστια προβλήματα πέραν των γενικότερων προβλημάτων, δηλαδή της φορολογίας και της αύξησης των εισφορών που είναι τα δύο βασικά και της αύξησης του κόστους παραγωγής, με δεδομένο ότι βασικά αγροτικά εφόδια, ζωοτροφές, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, πήγαν στον υψηλό συντελεστή. Άρα είχαμε ένα συνδυασμό μέτρων καιρικών φαινομένων και φαινομένων της πολιτικής που έχουν επιδεινώσει την θέση τους. Ταυτόχρονα εκδηλώθηκε και ένα άλλο γεγονός, το οποίο αφορά τους λεγόμενους δασικούς χάρτες. Οι οποίοι δασικοί χάρτες, όταν ανακοινώθηκαν, οδήγησαν πάρα πολλούς κατοίκους των ορεινών και ημιορεινών περιοχών σε παράκρουση, διότι είδαν τα λιοστάσα τους και τα μαντριά τους, τα οποία τα έχουν πάρει από τους παππούδες τους και τους πατεράδες τους, να θεωρούνται ως δάση. Άρα υπάρχει ένα κράμα προβλημάτων, ένα μείγμα, το οποίο έχει καθίσταται εκρηκτικό. Γι' αυτό πάρα πολλοί αγρότες της Ηλίας έχουν βγει στους δρόμους αυτή την περίοδο. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση, πέρα από το να λέει πως δεν μπορεί να παρακάμψει τις συμφωνίες που έχει κάνει, εγώ λέω ότι δεν ήταν υποχρεωτικό να πάει τα αγροτικά εφόδια στον υψηλό συντελεστή. Ήταν θέμα εσωτερικού συσχετισμού στο φορολογικό σύστημα. Πρέπει να τους λύσει και τα θεσμικά ζητήματα, τα οποία τους απασχολούν. Παραδείγματος χάρη, είχαμε το Μητρό των Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων. Για να μην υπάρχουν μέσα στην αγορά εκείνοι που χτυπούν κανόνια. Να είναι πιστοποιημένος ένας έμπορος ότι θα πάρει τα προϊόντα και θα πληρώσει. Είχαμε τον δημοκατάλογο για τα φάρμακα. Είχαμε τη λίστα του κόστους για τα λιπάσματα. Όλα αυτά που ήταν θεσμικές αλλαγές για να βοηθήσει τον αγρότη, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν τα υλοποιεί, αλλά τα καταργεί κιόλα. Δηλαδή, στο νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, καταργεί τον δημοκατάλογο για τα φυτοφάρμακα. Άρα, εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι ότι πέραν των δεσμεύσεων που έχουν να κάνουν με τα γενικότερα, γιατί δεν προωθεί αλλαγές που θα βοηθούσαν τους αγρότες να μείνουν στα χωράφια τους, να δουλέψουν και να παράγουν. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Και ευχόμαστε να σας ξανά. Είμαι στη διάθεσή σας και σας εύχομαι. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και ακροαματικότητα στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Να πούμε, Γιώργο, ότι χθες είχαμε δύο κυρώσεις στην ομιλία της Βουλής. Κατά πλειοψηφία έγιναν δεκτά τα νομοσχέδια που κυρώνουν τη σύμβαση που προβλέπει νομικά δεσμευτικούς κανόνες για το θέμα της κατανομής των εξόδων εισπράξης σε περιπτώσεις κεντρικού τελωνισμού. Επίσης, επικυρώθηκε και συμφωνία μεταξύ της χώρας μας με Αλβανία και πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία που αφορά το πάρκο των Πρεσπών. Ωραία. Σε αυτό το σημείο, να πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στην πολιτική. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, από το 1995. Σαν σήμερα το ΠΑΣΟΚ αποδέχεται την υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η ανάδειξη Στεφανόπουλου στο ανώτατο πολιτιακό αξίωμα ήταν αποτέλεσμα της συμφωνίας του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου με τον τότε πρόεδρο της Πολιτικής Άνοιξης Αντώνη Σαμαρά για στήριξη κοινής υποψηφιότητας με στόχο την αποφυγή εκλογών, τις οποίες αποϊστούσε ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδης Εύερτ. 1996, αν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το Κοινοβούλιο παίρνει μια πολύ σημαντική απόφαση, εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο επιρρύπτει σαφέστατα την ευθύνη της κρίσης των ημείων στην τουρκική πλευρά. Και φτάνουμε στο 1998, Γλάφκος Κλειρίδης για δεύτερη φορά πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το δεύτερο γύρο των εκλογών τον κερδίζει και ανανεώνει για δεύτερη πενταετία τη θητεία του ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, με το σαν σήμερα, ολοκληρώθηκε η πρωινή ανάγνωση σήμερα Τετάρτη. Να πούμε ότι έχουμε στις 12 τη μετάδοση της Ολομέλειας του Στρασβούργου. Μετά, αμέσως μετά από εμάς ακολουθεί μια επιτροπή που θα παρακολουθήσετε ζωντανά και μετά είναι μαγνητοσκοπημένη η πολύ σημαντική αυτή στο Στρασβούργο. Να σας πούμε γιατί ότι... μιλήσαμε για την αξιολόγηση. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το πρωί. Να έχετε όλοι μια πολύ καλή μέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας.